Μην μου πεις πως υπάρχει κι άλλο τέρας που λιμένεται την περιοχή. Όχι, όχι, δεν είναι τέρας. Έχουμε ένα πρόβλημα με τους άνδρες της Πισιδίας. Αυτοί κατάγονται από τον Σόλυμο. Τον έχεις ακούσει, όχι? Λοιπόν, ο Σόλυμος παντρεύτηκε την αδερφή του, την Μιλίε. Και ξέρεις πώς είναι τα παιδιά από αιμομικτικά ζευγαρώματα. Οι απογονοί του, οι Σόλυμοι, έτσι λέγονται, δεν πληρώνουν φόρους, κάνουν επιδρομές σε γειτονικές πόλεις και χωριά και από ό,τι ακούγεται, αυτή τη στιγμή ξεκινάνε μια επανάσταση εναντίον της εξουσίας μου. Έχω στείλει μεγάλες ποσότητες ανδρών, στρατιωτών εναντίον τους, αλλά αυτοί πάντα τους στείνουν ενέδρες και είτε τους παίρνουν ως... τους εχμαλωτίζουν για λίτρα, είτε τους σφαγιάζουν. «Α, θέλεις λοιπόν να τους βάλω στον ίσιο δρόμο», είπε ο Βελερεφόντης με πολύ αλαζονικό χαμόγελο και ρώτησε τον Ιωβάτη. «Αχ, δεν θα μπορούσα να στο ζητήσω αυτό, είναι πάρα πολύ...» Λίγες μέρες μετά, μία δημιουργία από Σόλυμους προχώρησε, μπήκε μέσα στο παλάτι του Ιωβάτη, έσκυψε σε υπόκληση βαθιά και ορκίστηκε υποταγή και υπακοή στον Ιωβάτη για πάντα. Είχαν χάσει 70 από τους καλύτερους στρατιώτες τους, όταν ο Μπελερεφόντης και ο Πίγασος κατέβηκαν στην πόλη τους και αυτό αρκούσε. Η Σόλυμη λοιπόν είναι αυτή. Και οι απογονοί τους είναι αυτοί που μένουν τώρα στην Ιερουσαλήμ, στα Ιεροσόλυμα. Πώς τους κατάντησαν όμως αυτή τη στιγμή να τους κομματιάζουν. Ενώ αυτοί στείνανε ενέδρες και τους παίρνανε ομήρους για λίτρα ή τους σφαγίαζαν όλους τους γύρω-γύρω.